Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου με τις προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις για την υποδοχή των πρώτων τουριστών. Κάνουμε την προετοιμασία του μαγαζιού για να ανοίξουμε. Αισιόδοξοι είμαστε ότι θα πάμε καλύτερα από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι. Μια λογική λέει ότι μπορεί να πάμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι το... Είναι, μακάρι να πάει, καλό θα είναι για όλο τον κόσμο. Σίγουρα δηλαδή θα ξεκινήσουμε όλοι, αλλά το τι θα κάνουμε θα το βλέπουμε κάθε βράδυ. Δεν βλέπω τα πράγματα, τα παιδιά είναι χάλια. Είναι χάλια. Δεν έχει ο κόσμος να φάει. Οι έμποροι και επιχειρηματίες είναι λίγο δύσκολο στο άνοιγμα φέτος, μετά από μια πολύ κακή σεζόν πέρυσι. Αρκετοί ψάχνουν ακόμα τα πατήματά τους να δουν πώς θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί θέλουν κάποια έξοδα εκκίνησης όλων των επιχειρήσεων. Στα μέσα Μαΐου θα ανοίξει περίπου το 20% των ξενοδοχείων, ενώ μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία, δηλώνει ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Θα αρχίσουμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή από εβδομάδα σε εβδομάδα, από τις 14 του μήνα θα ξεκινήσει ας πούμε 15-20% των ξενοδοχείων. Σε ένα ενημερωτικό που μας έστειλε η Aegean τις περασμένες μέρες, βλέπουμε ότι η Aegean από τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει πολύ περισσότερες πτήσεις από ό,τι είχε το 19. Θα δούμε. Όλα είναι υποκειμενικά. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Ας το ελπίσουμε όμως. Καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι, να μην απογοητευτούμε κιόλας όπως πέρυσι. Σίγουρα, είναι αποτελεί μια ανακούφιση οι επισκέπτες να θα έχουν εμβολιαστεί. Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε το πώς εμείς θα το χειριστούμε από την πλευρά μας σαν επιχειρήσεις. Είδαμε ότι τα self-test που έχουν οριστεί ήταν απόφαση να γίνουν μόνο για το προσωπικό στις επιχειρήσεις και όχι για τους εργοδότες. Μέχρι στιγμής οι κρατήσεις είναι ελάχιστες, αντιθέτως οι περισσότερες κρατήσεις αφορούν το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος αυτή τη στιγμή μπαίνουν κρατήσεις πάρα πολλές. Αν μπαίνουν 15 κρατήσεις την ημέρα σε ένα ξενοδοχείο, οι 7 θα είναι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Θα έχουν εμβολιαστεί ο περισσότερος κόσμος, οπότε από εκεί πέρα κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό του ο καθένας. Ο Μιχάλης Βλατάκης αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος του PCR test για τους ταξιδιώτες και στα μηνύματα για την τουριστική σεζόν. Κυρίως από το πώς θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε το PCR test, το οποίο είναι πανάκριβο, χρονοβόρο, κοστοβόρο, και αν ισχύσει και στην επιστροφή των πελατών, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τόσες χιλιάδες τεστ που θα χρειαστούν στην επιστροφή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετές κρατήσεις για Μάιο-Ιούνιο και Ιούλιο. Να καθαριστούν άμεσα οι παραλίες από τα κάθε είδους σκουπίδια, τονίζουν λουόμενοι. Παραλίες είναι βρωμάν όλοι. Χθες πήγα συγκεκριμένα, φύγαμε από εδώ που έβρεχε και πήγαμε στον καρτερό στον Άι Γιάννη, που συνήθως το χειμώνα πάω, το καλοκαίρι πάω εκεί πέρα και το χειμώνα εδώ πέρα. Και μιλάμε εκεί, δεν μπορεί να σημώσει καθόλου. Πήγαμε τον κύριο και λέω: τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ στην Αμουδάρα. Εδώ στην Αμουδάρα και εδώ τα ίδια πράγματα. Την πεποίθησή του ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη σε σχέση με την περσινή εκφράζουν ξενοδόχοι και επαγγελματίες. Ναι, πιο καλή πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι λίγο παραπάνω. Πιστεύω και ο κόσμος θα είναι παραπάνω. Οπότε αισιοδοξία χρειάζεται. Ναι. Το βασικό είναι αυτό. Με στόχο την ενεργοποίηση ισχυρών πόλων άντλησης ταξιδιωτών για την Ελλάδα, ο Υπουργός Χάρης Θεοχάρης θα βρίσκεται μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επόμενη σταθμή θα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Ισπανία.